Μου επιτρέπεις να σου πω την ιστορία του Κινέζου αγρότη. Κυκλοφορεί εκεί έξω, μπορείς να διαβάσεις στο διαδίκτυο, αλλά νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ήταν λοιπόν κάποτε ένας Κινέζος αγρότης. Εξού και η ιστορία του Κινέζου αγρότη. Όπου ζούσε σε ένα χωριό, είχε ένα άλογο, το αγαπούσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή το άλογο έφυγε. Ήρθαν λοιπόν οι γείτονες και του είπαν: Πω, τι στενάχωρο. Και εκείνος είπε: Ίσως. Την επόμενη μέρα το άλογο επέστρεψε, μόνο που δεν ήταν μόνο. Μόνο που δεν ήταν μόνο, πολλά μόνο πέσανε. Το ακολούθησαν άλλα 8 άλογα. Ήρθαν και πάλι οι γείτονες και του είπαν: Πω, πολύ τυχερός είσαι. Και εκείνος με το γνωστό μπλαζέ του ύφος είπε: Ίσως. Την επόμενη μέρα ο γιος του Κινέζου αγρότη ανέβηκε σε ένα από αυτά τα άλογα, προσπάθησε να το υπεύσει, να το δαμάσει και έπεσε. Έσπασε το πόδι του. Ήρθαν και πάλι οι γείτονες και είπαν: Πω, τι κακοτυχία. Και εκείνος, γνωστός και σταθερός στις απόψεις του, είπε: Ίσως. Την επόμενη μέρα ήρθαν αξιωματικοί του στρατού της χώρας, γιατί γίνονταν επιστράτευση. Έπρεπε να πάνε να πολεμήσουν στον πόλεμο. Αλλά το γιο του αγρότη δεν τον πήραν, γιατί προφανώς είχε σπασμένο πόδι. Ήρθαν πάλι οι γείτονες και είπανε: Καλά, είστε δηλαδή και οι δύο απίστευτα τυχεροί. Και εκείνος είπε: Ναι, καλά μαντέψατε. Ίσως. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα τώρα αυτής της ιστορίας, τουλάχιστον έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ? Τελικά η αναποδιά μπορεί να μετατραπεί σε καλοτυχία και η καλοτυχία αντίστοιχα μπορεί να μετατραπεί σε αναποδιά. Άλλοτε αυτό το ορίζουμε εμείς, άλλοτε όμως δεν το ορίζουμε εμείς. Οπότε τι καλύτερο από το να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε. Να αφινόμαστε δηλαδή στη ροή των πραγμάτων, θεωρώντας τα όλα προβλήματα, δυσκολίες, αλλά και επιτυχίες, κατακτήσεις, κορυφές, μέρος αυτής της ροής. Δεν κάνουμε δηλαδή παύση από τα σημαντικά, από τα όμορφα, από τα σπουδαία, γιατί προέκυψαν προβλήματα, δυσκολίες, αναποδιές. Είναι και αυτές κομμάτι της φυσικής ροής των πραγμάτων. Τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τις δυσκολίες όσο κυλάμε στο ρέμα. Αφινόμαστε στη φυσική ροή των πραγμάτων και κάπου εκεί έξω υπάρχει πάντα ένα, όσο δύσκολο και αν είναι τα πράγματα, πάντα εκεί έξω υπάρχει πάντα ένα ίσως.